Ένας χρόνος και τρει μήνες περάσαν από τις καταστροφικές πλημμύρες σε Αγία Πελαγία, Λιγαριά, Παλαιόκαστρο, Ιράκλιο και Χερσόνησο με τους πληγέντες επιχειρηματίες να διεκδικούν συνολικά 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και ενώ κυβερνητικά κλιμάκια διαπίστωσαν από κοντά το μέγεθο των καταστροφών στι πληγήσει περιοχέ, τα ποσά που τελικά θα δοθούν χαρακτηρίζονται ω ψίχουλα, καθώ το ανώτατο όριο τη αποζημίωση για ζημιά άνω των 20.000 ευρώ ανέρχεται στο 30%. Δημοσιεύθηκε η απόφαση όσον αφορά τις, την απόφαση για τι αποζημιώσει του Οκτωβρίου του 2022 για τα πλημμυρικά φαινόμενα στους Δήμους Μαλεβιζίου, Ηρακλείου και Χερσονήσου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την απόφαση, από, για ποσά α, μέχρι 10.000 ευρώ είναι 70%, από 10 μέχρι 20 είναι 50% και από 20 και πάνω είναι 30% και μέχρι η ποσό 120.000 ευρώ, δηλαδή αν ένας επιχειρηματίας που υπήρχαν επιχειρηματίες στις συγκεκριμένες περιοχές που υπέστησαν ζημίες πολύ μεγαλύτερες των 120.000 ευρώ δεν θα μπορούν να λάβουν αποζημίωση πάνω από 120.000. Αντιθέτω, πληγήσει περιοχέ στην κεντρική Ελλάδα έτυχαν διαφορετικέ αντιμετώπιση από την κυβέρνηση, καθώ το ανώτατο όριο αποζημίωση αγγίζει το 50%. Δυστυχώ στην Κρήτη, για μια ακόμα φορά, όπω και για τι προηγούμενε πλημμύρε του 20, ακολουθήθηκε μια άλλη πολιτική και τακτική κεντρικά, ενώ άλλε περιοχέ, όπω ο Ιανό τότε το πρόγραμμα που αποζημίωσε την περιοχή της Ασσαλίας, την Καρδίτσα, έφτασε μέχρι και το 50% και πολύ περισσότερο. Στην Κρήτη τελικά το ανώτατο όριο είναι το 30% και αυτό πάλι κλιμακώνεται βάσει του ποσού το οποίο δικαιούται ο πληγής και όσο μεγαλώνει το ποσό τόσο μειώνεται το ποσοστό της κάλυψης. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια πιο ισότιμη μεταχείριση, μια οριζόντια πολιτική θα έλεγα. Ε, ισχύει το ίδιο σύμφωνα με την απόφαση η οποία εκδόθηκε 28 Δεκεμβρίου για τις πλημμύρες της Θεσσαλίας. Άρα λοιπόν βλέπουμε για δύο γεγονότα βλέπουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Την ανάγκη αλλαγή του πλαισίου σε σχέση με την κρατική αρρωγή, τονίζει ο Δήμαρχο Χερσονήσου, ο οποίο αναφέρθηκε στι ζεταλώδει γραφειοκρατικέ διαδικασίε, οι οποίε δημιουργούν επιπλέον καθυστερήσει και εμπόδια στην καταβολή των αποζημιώσεων. Περνούν τρία-τέσσερα χρόνια, κατατίθενται βέβαια και χορηγούνται προκαταβολέ, αλλά θα πρέπει να γίνει πιο σαφέ, πιο σύντομο, πιο απλό και πιο αποτελεσματικό το πλαίσιο. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά. Ο Δήμο Μαλεβιζίου διεκδικεί επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών με στόχο την εκπόνηση μελετών σε μια προσπάθεια θωράκιση των περιοχών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Δυστυχώ όμω ακόμα δεν έχουν καταβληθεί αυτά τα ποσά, τα οποία είναι απαραίτητα και για τι μελέτε αλλά και για τα έργα που πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατό για να μην έχουμε ξανά και καταστροφέ αλλά και απόλυα, καμία απώλεια ξανά ανθρώπινη ζωή. Πέρα από την ανάπλαση του κεντρικού δρόμου τη Αγία Πελαγία δεν έχουν δρομολογηθεί. Ακόμη, τα αναγκαία έργα αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών. Υπάρχουν πολλά προβλήματα υψηλή επικίνδυνοτητα ε, λεκάνες λεκάνε απορροή που ε, κλιματική κρίση και επιπτώσει κλιματική κρίση ε, δεν ξέρουμε πότε θα εμφανιστούν ξανά και εμείς με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε, με τι ελάχιστε χρηματοδοτήσει, δεν μπορούμε να θωρακίσουμε με ίδιου πόρου ή με ίδια μέσα. Όπω παραδέχεται, ο Μενέλαος Μποκία έχει χαθεί πολύτιμο χρόνο για την εκπόνηση μελετών, οι οποίε θα υποδείξουν τα σημεία, τον αριθμό και το μέγεθο των φραγμάτων ανάσχεση που είναι απαραίτητα στι επίμαχε περιοχέ, ώστε δημότε, επισκέπτε και κατασυμματάρχε να μην ζήσουν εφιαλτικέ εικόνε όπω αυτέ του Οκτωβρίου του 2022. Εδώ δέστε Εκατό αυτοκίνητα. αυτοκίνητα έχουν πάει στη θάλασσα.